Φτάσαμε να ξοδεύουμε 30 και φιλοδοξούμε, αν γίνει το άλλο μισό, δηλαδή να ενταχθεί και το υπόλοιπο που δεν είναι μεγάλη, θα πάνε περίπου 200.000 και εδώ θέλουμε τη δική σας παρέμβαση, ενίσχυση του Δήμου, τότε νομίζω ότι μέσα στα επόμενα 10 χρόνια κάνουμε απόσβεση δηλαδή στην ουσία αυτού του πράγματος. Είναι ένα κτίριο που με έξοδα των σχολείων, από αυτά που παίρνουμε από τις σχολικές επιτροπές, δηλαδή από τις επιχορηγήσεις μας, αν είχατε δυνατότητα να κάνετε μία βόλτα στους χώρους μέσα στο σχολείο, θα δείτε ένα σχολείο πεντακάθαρο, βαμμένο, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα έχετε δει πολλά ΕΠΑΛ. Δηλαδή παίρνοντας, είδατε κανένα σύστημα που ήταν στους τοίχους. Ίσως είναι τα λίγα ΕΠΑΛ που δεν έχουν συστήματα εξωτική. Το έργο αυτό τελείωσε, δήμαρχε, το Μάιο πέρσι. Έτσι, λοιπόν, επομένως δεν παθαίνουμε και τέτοιες εισαγωγικά να μην πω, δεν τις κάνω εγώ. Ίσα ίσα που θα το άφηνα για να το δεις για να το πω. Λοιπόν, είναι το βασικό μας πρόβλημα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η χρηματοδότηση, επειδή έχουμε την ιδιότητα των εργαστηριακών μας κέντρων. Όσο αναφορά σε επιδρομούς. Ήδη έχει πάρει κάτι πιστώσεις για τα λοιπά, προφανώς και τα ΕΠΑΛ του Γιαννιτσών θα είναι μέσα. Αλλά επομένως, το είναι μέσα, ας πούμε ένα παράδειγμα, πήγατε κάποτε στο Δήμο και ζήτησα, μας είχε δώσει μια έτσι να κάνουμε αιτήσεις για απογές να βάψουμε το σχολείο. Και ο υπεύθυνος ο Δήμαρχος μου έδωσε 10 κιλά. Ξέρετε τι έκανε, τώρα πάρτε το δώσει ένα πιαγωγείο να πιάσουν τόπο. Έτσι. Ούτε εκεί μπορεί να φτάνει. Έτσι, ναι, το να βάλω δύο υπολογιστές δεν μου λείπει. Εγώ, σαν παρατήρηση, θέλω να πω στην περιφέρεια γιατί αυτό μπορείτε να κάνει με το Υπουργείο, χρηματοδοτεί την περιφέρεια και η περιφέρεια της διευθύνσης των σχολείων. Έτσι, να έχετε υπόψη την περιφέρεια της περιφέρειας. Γιατί η σχολεία είναι και τα δικά μας.